Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα, Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024, θα κλείσουμε την τριλογία σε σχέση με τη νέα νομοθεσία στην Ελλάδα για τον πολιτικό γάμο μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φίλου και την τεκνοθεσία. Χθες, αργάμιση, πολύ αργά το βράδυ, αργότερα από τη συνήθεια ώρα, ανέβηκε το 45ο επεισόδιο του podcast με θέμα η απάντηση μου ως ψυχολόγος στη ρητορική μίσους για γονείς ιδίου φίλου. Σήμερα, στο σημερινό βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Η Ελλάδα δεν είναι θεοκρατικό κράτος», «Ο δικαιωματισμό των θρησκολύπτων, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα του Θεού του Θεό», θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια να απαντήσω στους λίγους haters, τους ανθρώπους που έγραψα σχόλια μίσους και έγραψα με μισισμένο τρόπο, είναι μια κυπριακή έκφραση με μισισμένο τρόπο, για τους ανθρώπους που έχουν ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό στα σχόλια και κάτω από το χθεσινό επεισόδιο του podcast και κάτω από το προχθεσινό α, βίντεο, το οποίο ήταν η δική μου τοποθέτηση κατόπιν ψήφισης και κατόπιν εορτής δηλαδή, για την καινούργια νομοθεσία. Λοιπόν, ε, είπαμε είναι τριλογία, είναι το τελευταίο βίντεο. Γεια σα, είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Είμαι ψυχολόγο και μιλάω και σε αυτό το βίντεο ω ψυχολόγο. Εάν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Αν σα αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε το ευλογημένο το like και μοιραστείτε το με φίλου σα στα κοινωνικά δίχτυα και όπου αλλού θέλετε. Λοιπόν, ενώ εδώ στο κανάλι μας το ψυχοεκπαιδευτικό εφαρμόζω εδώ και δύο χρόνια, ίσως τρία, την πολιτική της απόκρυψης των τοξικών σχολείων, κάτω από το βίντεο που έκανα προχθές α, που ήταν και η αρχή της θηρολογίας, το πρώτο της θηρολογίας, που ήταν η τοποθέτηση μου σε σχέση με το γάμο μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φίλου και την τεκνοθεσία, αποφάσισα συνειδητά να μην βάλω σε απόκρυψη ούτε τα τοξικά σχόλια, ούτε τους χρήστες που έκαναν τα τοξικά σχόλια, γιατί ήθελα, εάν θέλετε, τα σχόλια να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, την πραγματικότητα της ψυχικής κακοποίησης που δέχονται από ανθρώπους με αλαζονία, αγένεια και δικαιωματισμό. Oh wait! Και είναι αυτοί οι ναρκισιστές. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με τους θρησκευτικούς ναρκισιστές. Τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θρησκευτικό δικαιωματισμό και θεωρούν ότι κατέχουν αυτοί τη μόνη αλήθεια, ότι μπορούν να μιλούν εκ μέρου του Θεού, εκ μέρου της Εκκλησίας και ότι μπορούν να ερμηνεύουν τις γραφές και τα χωρία των γραφών καλύτερα από ότι ένας θεολόγος, ένας ιερέας, ένας πνευματικός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν συνάδει η πνευματικότητα με τη μυσαλλοδοξία και την έκφραση μίσου προ άλλου ανθρώπου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να διαβάσω ξανά τα τοξικά σχόλια. Θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το link των δύο προηγούμενων βίντεο. Στο χθεσινό βίντεο με το podcast διαβάζω κάποια από αυτά τα σχόλια και κάτω από τα δύο βίντεο θα διαβάσετε και άλλα σχόλια πύρου Ξαναλέω, δεν έχω αλλάξει τη στρατηγική μου να βάζω σε τα τοξικά σχόλια, ειδικά όμως για αυτά τα τρία βίντεο αφήνω τα τοξικά σχόλια ακριβώς επειδή θέλω να διαφανεί πώς χρειάζεται η κοινωνία μας να εξηγιανθεί, να εξελιχθεί και αν θέλετε να αποκτήσουμε περισσότερο χριστιανισμό οι χριστιανοί και ανθρωπισμό όσοι δεν προσδιορίζονται ως χριστιανοί. Θα αναφέρω μόνο έτσι τι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, το σχόλιο που ήταν αφορμή για το σημερινό βίντεο, κάποια μου γράψε τι ωραία φορά στο σταυρουδάκι σου ευθαρσό. Και γρα... λες λε αυτά που λε, το οποίο είναι ενάντια στα λόγια του Θεού και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάποια ή κάποιο ο οποίο έχει το χριστιανισμό, την πίστη στο Θεό δικό του, τον ορίζει, το διαφεντεύει και μπορεί να κρίνει και να κριτικάρει και του άλλου. Λοιπόν, χθε το βράδυ <κυκλή> έκανα την εξή σκέψη ότι εάν είσαι πραγματικά χριστιανός και αν είσαι πραγματικά θρίσκος και αν είσαι παράλληλα και πνευματικός άνθρωπος, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ, δεν μπορώ να α, καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να είναι θρίσκος και να αυτοανακηρύσσεται ως χριστιανός και ταυτόχρονα μην είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν δε συνάδουν τα δύο. Δεν συνάδει η ιδιότητα του πιστού, του θρίσκου, του χριστιανού με το να έχεις μυσαλλοδοξία, φθόνο, μίσος, κακία, να εκφράζεις ρητορική μίσος και ούτω καθεξής, δεν συνάδουν αυτές οι ιδιότητες με το να μην έχεις πνευματικότητα. Και έκανα αυτές τις σκέψεις χθε το βράδυ ότι ένας πραγματικά πιστός άνθρωπος, ένας πραγματικά θρήσκος άνθρωπος και όχι θρησκολύπτος, ένας αυθεντικός χριστιανός, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ασχοληθεί με την νομοθεσία του κράτους, με την κοσμική νομοθεσία έτσι όπως ονομάζεται για τους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το θεολογικό γλωσσάρι και το εκκλησιαστικό γλωσσάρι και δεν θα είχε καμία ανησυχία για τον νόμο που έχει θεσπίσει το κράτος γιατί άλλο εκκλησία και άλλο κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι θεοκρατικό κράτος. Στην Ελλάδα έχουμε διαχωρισμό μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Μπορεί να υπάρχουν ακόμη ορισμένα ζητήματα τα οποία χρειάζονται ρύθμιση για να γίνουμε ένα secular κράτος, να γίνουμε ένα κράτος που να μην έχει καθόλου επίδραση η εκκλησία πάνω στο κράτος, όμως συνταγματικά και πολιτικά και εκκλησιαστικά, αν θέλετε, είναι άλλο η κοσμική εξουσία, άλλο το κράτος, άλλο οι νομοθεσίες της ελληνικής δημοκρατίας, άλλο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλο η Εκκλησία, τα πιστεύω της Εκκλησίας και οι κανόνες της Εκκλησίας. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικούς χώρους. Μπορείς δηλαδή να είσαι πολίτης της ελληνικής δημοκρατίας, να είσαι πολίτης της κυπριακής δημοκρατίας και να ανήκεις ταυτόχρονα και στην Εκκλησία και να επιλέγεις συνειδητά να ακολουθείς τους κανόνες της Εκκλησίας και να μην ασχολείσαι καθόλου με μία νομοθεσία του κράτους η οποία δεν σε επηρεάζει. Γιατί να σε επηρεάζει ο πολιτικός γάμος για ζευγάρια του ίδιου φύλου, εάν εσύ συνειδητά επιλέγεις ότι θα ακολουθήσεις τους κανόνες της Εκκλησίας και της δασκαλής της Εκκλησίας και εάν έχεις ομοφιλόφιλο ερωτικό προσανατολισμό θα τον αγνοήσεις, θα τον καταπνίξεις ή θα κάνεις πνευματικό αγώνα προκειμένου να τον ξεπεράσεις. Προτού διακόψω επαφές με τον πατέρα μου, πριν 5-6 χρόνια, είχε πάει σε ένα θεολογικό συνέδριο μια οργάνωση θεολόγων, θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκει, όπου θέμα ήταν η ομοφιλοφιλία. Και τον ρώτησα όταν ήρθε από αυτό το συνέδριο στην Αθήνα, του λέω τι είπατε εκεί πέρα στο συνέδριο. Μήπως είπατε τι σας είπαν, τι είπαν οι ομιλητές. Είπαν ότι κάποιος γίνεται ομοφιλόφιλος και πρέπει να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε ε, ε, ορατότητα των ομοφυλόφιλων ανθρώπων για να μην παραδειγματιστούν τα παιδιά μας. Σας είπαν ότι κάποιος γεννιέται ομοφιλόφιλος. Τι σας είπαν. Και μου λέει, μίλησαν διάφοροι, είπαν διάφορα, αλλά το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι ακόμη και αν είναι γενετικό το να είναι κάποιος ομοφιλόφιλος, Εάν κάποιο επιλέγει να είναι θρήσκο και να ακολουθήσει του κανόνε τη Εκκλησία, στην παρούσα περίπτωση εννοούσε του κανόνε τη θρησκευτική οργάνωση στην οποία ανήκει, θα κάνει τον προσωπικό του αγώνα για να απέχει από αμαρτωλέ πράξει. Εάν μία τόσο αυστηρή θρησκευτική οργάνωση πέντε χρόνια πριν στην Ελλάδα είχε αυτή τη στάση και αυτή την άποψη, ότι ακόμη και αν γεννιέται κάποιο ομοφυλόφιλο, αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα διδάγματα τη Εκκλησία. Γιατί αν κάποιο θέλει να είναι θρήσκο, θα κάνει πνευματικό αγώνα ώστε να μην ζει ω ομοφυλόφιλο άνθρωπο. Τι ζόρι τραβάνε άνθρωποι στο 2024. Θυμάμαι πότε ήταν αυτό το συνέδριο, δεν και 5 και 6 και 7 χρόνια. Δεν θυμάμαι, ήταν πρωτού κόψη επαφή με τον πατέρα μου. Άνθρωποι στο σήμερα η οποία είναι λαύρη στα social, λαύρη κάτω από τα σχόλια του δικού μου βίντεο, για κάτι που δεν τους αφορά. Εάν είσαι θρήσκος, εάν είσαι πιστός, αν ακολουθείς τους κανόνες της Εκκλησίας, κάνει όπως νομίζεις και άσε τους άλλους να κάνουν όπως νομίζουν. Τώρα, εάν η πολιτεία νομοθετούσε κάτι που να απαγορεύει στους ανθρώπους να ακολουθούν τους κανόνες της Εκκλησίας, εντάξει, το καταλαβαίνω να έχει θέμα οποιοδήποτε θρήσκος. Και κάνοντα αυτέ τι σκέψει, κοιτάζω λίγο τα μηνύματά μου και βλέπω ότι μου προώθησαν ένα α, μήνυμα το οποίο στάλικε από έναν ιερέα στην Αθήνα, στην ομάδα Viper τη ενορία του. Έκανα αυτέ τι σκέψει χθε το βράδυ, σκεφτόμουν και λέω: Παι, Παιδί μου, Μα δεν είναι, δεν είναι χριστιανικό το να ασχολείσαι με το τι κάνουν οι άλλοι ο, ίδιο ο Χριστός είχε πει «Ως τις θέλει, ως τις θελει τις θελει ο πίσω μου ακολουθεί». Δεν είπε όλοι με το ζόρι να κάνετε αυτά που σας λέω». Και μου στέλνει κάποιο αυτό το μήνυμα από την ομάδα στο Viper της Ενορίας ενός ιερέως στην Αθήνα. Μίλησα σήμερα μαζί του, πήρα την άδειά του για να διαβάσω το μήνυμα. Μου είπε από ταπείνωση ο άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρει το όνομά μου, όμως είναι ένα υπαρκτό μήνυμα. Έγραψε λοιπόν στην ομάδα στο Viper, προτού ψηφιστεί το νομοσχέδιο, και πρωτού καταστηνόμο του κράτου, τα εξή. Καλησπέρα σε όλου. Μέσα στον καταιγισμό λόγων, κειμένων και απόψεων που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό, σχετικά με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθε, άρα έστειλε αυτό το μήνυμα την επομένη τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Σκέφτηκα να σα προωθήσω δύο κείμενα που πιστεύω μπορούν να βοηθήσουν σε μια ψύχρεμη, νυφάλια και εν τέλει χριστιανική στάση απέναντι σε όλο αυτό. Ιερέα το γράφει αυτό. Ο οποίο νομίζω είναι και θεολόγο, δεν είμαι σίγουρη. Είναι όμω μορφωμένο άνθρωπο. Ξέρω ότι έχει τελειώσει ε, ανώτερη σχολή. Ανώτατη σχολή. Το γράφω αυτό γιατί οι πολιτισμοί, τα έθνη, ακόμη περισσότερο οι εκάστοτε κυβερνήσει έρχονται και παρέρχονται. Εμεί όμω οι χριστιανοί, αν πράγματι πιστεύουμε, λέει ο Παπούλη, έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο μόνο κύριο τη ιστορία είναι ο ίδιο ο Θεό. Άρα οποιοδήποτε πανικός ή ακόμη χειρότερα επιθετικότητα απέναντι σε οτιδήποτε μας φαίνεται ή και είναι ξένο ή ενάντια στην πίστη μας, δεν μπορεί να συνιστά χριστιανική στάση ζωής. Το ξαναδιαβάζω και το έχει γράψει και με μπολτ, με έντονα γραμμάτα. Άρα, οποιοδήποτε πανικός ή ακόμη χειρότερα επιθετικότητα απέναντι σε οτιδήποτε μας φαίνεται ή και είναι ξένο, ή ενάντια στην πίστη μας δεν μπορεί να συνιστά χριστιανική στάση ζωής. Τους προωθεί δύο κείμενα. Το πρώτο κείμενο του πατρός Φασιλείου Θερμού από τη μια μεριά μας παρουσιάζει με μεγάλη σαφήνεια αλλά και τόλμη όλα τα δεδομένα που θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί στο δημόσιο διάλογο πριν τις τελικές αποφάσεις. Από την άλλη αναρωτιέται για μια ακόμη φορά το κατά πόσο οι εκκλησιαστικές φωνές, επίσημες και μη, καταφέρνουν να εκφέρουν ένα λόγο που θα φανερώνει στους ανθρώπους το μήνυμα της αγάπης του Ευαγγελίου έτσι ώστε η Εκκλησία να μπορεί να συνεχίσει να ακούγεται στο δημόσιο χώρο και να τροφοδοτεί την κοινωνία με την πολύτιμη πρόταση ζωής που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Τέλος, το δεύτερο κείμενο του θεολόγου κυρίου Θανάση Παπαθανασίου μας βοηθάει να θυμηθούμε ποιον δρόμο έχουμε διαλέξει να βαθίσουμε ως χριστιανοί. Καλή ανάγνωση. Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τα δύο κείμενα. Η αλήθεια είναι πως το δεύτερο κείμενο του θεολόγου δεν το έχω διαβάσει. Το πρώτο κείμενο του Πατρός Βασιλείου Θερμού, ο οποίος είναι και παιδό ψυχίατρος, εφήβων, το έχω διαβάσει, δεν συμφωνώ σε όλα τα σημεία, αλλά είναι, κείμενο, είναι κόσμιο κείμενο αυτό του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θα διαβάσω και εγώ μέχρι να ανέβει το βίντεο και το δεύτερο κείμενο του θεολόγου. Είναι κόσμιο κείμενο, είναι κείμενο ψύχρεμο και αγάπης. Ξαναδιαβάζω αυτά που έχει γράψει ο παππούλης με έντονα. Οποιοςδήποτε πανικός ή ακόμη χειρότερα επιθετικότητα απέναντι σε οτιδήποτε μας φαίνεται ή και είναι ξένο ή ενάντια στην πίστη μας, δεν μπορεί να συνιστά χριστιανική στάση ζωής. Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω εδώ πέρα ως θεολόγος. Είμαι κόρη θεολόγου, κόρη ιερέως, με τον οποίο μάλιστα είμαι σε μηδενική επαφή. Δεν έχω επαφές με τον πατέρα μου, το έχω πει πολλές φορές εδώ στο κανάλι. Τον τελευταίο τετράμινο, δεν ξέρω εγώ πόσο, φοράω και ένα σταυρό για τον οποίο έχω δεχθεί διάφορα σχόλια. Δεν μιλάω ως θρίσκα. Η ιδιότητα μου με την οποία φτιάχνω βίντεο στο YouTube είναι αυτή της ψυχολόγου. Έχω κάθε δικαίωμα και να φοράω σταυρό και να μη φοράω σταυρό. Είμαι βαφτισμένη χριστιανή ορθόδοξη, δεν με έχει... Ε, διώξει κανείς από την εκκλησία, δεν με έχει αφορήσει. Αν με αφορήσουν, ίσως να μην δικαιούμαι να φοράω σταυρό, δεν ξέρω τι. Έχω κάθε δικαίωμα να φοράω το σύμβολο του σταυρού. Και έχω κάθε δικαίωμα να φοράω ένα σύμβολο που για μένα συμβολίζει κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο άλλος. Λοιπόν, μιλάω ως ψυχολόγος εδώ. Δεν είναι καθόλου χριστιανική στάση ο δικαιωματισμός που εκφράζουν οι θρησκόληπτοι στη ρητορική μίσους που καταγράφουν εναντίον των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν τους αφορά τι νόμους ψηφίζει το κράτος που δεν τους αφορούν, ούτε τους αφορά πώς ζουν τις ζωές τους οι άλλοι άνθρωποι, ούτε τους αφορά η ορατότητα των άλλων ανθρώπων. Τα του Κέσσαρο το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό είναι λόγοι του Ιησού Χριστού. Από το Ευαγγέλιο, που είναι πολύ ξεκάθαρη. Αυτά λέει που ανήκουν στον Κέσσαρα, που την εποχή του Χριστού ο Κέσσαρας ήταν ο, η, η, κοσμική εξουσία από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αυτά που ανήκουν στον Κέσσαρα τα αποδίδει στον Κέσσαρα. Αυτά που ανήκουν στο Θεό τα αποδίδει στο Θεό δεν ζούμε σε ένα θεοκρατικό κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι ένα κράτος που ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος. Οποιοςδήποτε θέλει, γουστάρει, αγαπάει, μπορεί να είναι θρήσκος, μπορεί να ανήκει στην χριστιανική ορθόδοξη ελληνική εκκλησία, μπορεί να σέβεται, να πιστεύει, να εφαρμόζει στη ζωή του τους κανόνες της εκκλησίας και δεν τον αφορούν η νόμι του κράτους από τη στιγμή που ο ίδιος δεν εμπίπτει στην κατηγορία των ανθρώπων με ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό που επιλέγουν να παντρευτούν και να αποκτήσουν παιδιά. Δεν τον αφορά. Ο καλός χριστιανός ασχολείται με το να σώσει την ψυχή του. Αυτό το μήνυμα θέλω να στείλω στους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν πώς μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, νομίζουν πως είναι θρίσκοι, νομίζουν πως μιλούν υπέρ του Θεού και εκ μέρου του Θεού, ότι ο Θεός, εάν υπάρχει, θα μας κρίνει όλους και όχι αυτοί. Εγώ δεν περιμένω να με κρίνει ένας φανατισμένος, μία φανατισμένη, ένας θρησκόληπτος ή μία θρησκόληπτη. Εάν θα κρυθώ, να με κρίνει ο Θεός. Εάν υπάρχει. Λέω εάν υπάρχει όχι επειδή εγώ πιστεύω ή δεν πιστεύω πως υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάω ως ψυχολόγος και ως επιστήμονας. Δεν είναι η δουλειά του ακολούθου μιας θρησκείας να κρίνει τους ανθρώπους. Εάν η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία κατέχει την αλήθεια και αν τα διδάγματα της Ορθόδοξης Ελληνικής Χριστιανικής Εκκλησίας ισχύουν και γενικώ της Ορθοδοξίας παγκοσμίω θα γίνει η Δευτέρα παρουσία και ο Θεός θα μας κρίνει όλους. Και εμένα και εσένα ο οποίος κατέχει στην πλήρη αλήθεια ή νομίζει πως κατέχει στην πλήρη αλήθεια, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους εσύ καταδικάζεις. Δεν θα σε κρίνω εγώ. Δεν θα με κρίνεις εσύ. Θα μας κρίνει όλους ο Θεός. Αν είσαι πραγματικά πιστός, έτσι θα δράς. Θα λες, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Και όλους θα μας κρίνει ο Θεός σου. Ποιος είσαι εσύ να κρίνεις τους άλλους ανθρώπους. Με αυτές τις σκέψεις σας καληνυχτίζω και κλείνουμε αυτή την τριλογία. Μουα! Αγάπη μόνο. Και προς θρησκους, και προς άθρησκους και προς άθεους και ένθεους και ομοφιλόφιλους και τεροφιλόφιλους προς όλους. Προς όλους. Έκλεισα το βίντεο, αλλά το ξανανοίγω, γιατί έχω διαβάσει το δεύτερο κείμενο του θεολόγου. Έχει τίτλο «Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει». Ομοφιλοφιλία και εργολάβη του εξώτερου πυρός. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ αφηγήθηκε κάποτε μια συνομιλία του δασκάλου του, του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτη, με έναν ερημίτη μοναχό. Ο μοναχός έλεγε «Ο Θεός θα τιμωρήσει όλους τους άθεους, θα καίγονται στο πύρτο αιώνιο». Πριν όμω προχωρήσει στην παρουσίαση τη συνομιλία μοναχού και συλλοανού, ο ίδιο ο Σοφρόνιο σχολίασε τη στάση του μοναχού. Προφανώ έγραψε η ιδέα πω οι άθιοι θα τιμωρούνται στο πυρ, του προκαλούσε ευχαρίστηση κατά το ψαλμικό εφρανθίσετε δίκαιο όταν ήδη εκδίκηση. Νομίζω πω το σχόλιο αυτό, τρει αράδε όλο και όλο στο σχετικό βιβλίο, έχω διαβάσει τα βιβλία του Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ, τα οποία είναι πραγματικά βαθιστόχαστα βιβλία γεμάτα νόημα και καμία σχέση με οποιοδήποτε φανατισμό ή ρητορική μίσου. Νομίζω πω το σχόλιο αυτό έχει συγκλονιστική δυναμική με όλη την ηρεμία με την οποία διατυπώνεται. Το να βεβαιώνει κάποιο ανενδίαστα και σαρωτικά την αιώνια καταδίκη κάποιων ανθρώπων, ο Σοφρόνιος το αποδίδει σε ένα είδο πνευματικού σαδισμού. Ο Σοφρόνιο δηλαδή βλέπει κάτι νοσηρό, χερεκακία, παρόλο που προσοχή Σαφώς ο βεβαιό σα βασιζόταν σαφώ σε φράσει και έννοιε τη Αγία Γραφή. Όντω ο ψαλμό μιλά για χαρά των δικαίων μπροστά στην απόδοση δικαιοσύνη και όντω η καινή διαθήκη μιλά για αιώνια κόλαση. Όντω, πρόσφατα διαβάζοντα τα μικρά μου τα παιδιά α, την καινή διαθήκη, σταθήκαμε σε ορισμένα σημεία στο οποίο όντω ο ίδιο ο Χριστό μιλούσε για α, α, αιώνια κόλαση. Και τρομάξαμε λιγάκι, αλήθεια να λέγεται. Όμως εδώ ακριβώς είναι το κέριο σημείο πάνω στο οποίο γεννιούνται διαφορές αγεφύρωτες. Ο μοναχός είχε υπέρ του χωρία, ο Σοφρόνιος είχε μαζί του την αλήθεια. Είχε δηλαδή το πνεύμα που ζωοποιεί σε αντιδιαστολή προς το γράμμα που αποκτείνει. Το ειδωλοποιημένο γράμμα, καθώς ον το γράμμα έχει νόημα ως διάκονος του πνεύματος. Δηλαδή η ειδωλοποίηση των γραμμάτων αυτό που μου γράφατε χθε κάποιοι, διάβασε αυτό το χωρίο και αυτό το χωρίο και αυτό το χωρίο. Και συνεχίζει ο Σοφρόνιος παραθέτοντα το διάλογο του γέροντα Σιλουανού με τον μοναχό. Με ολοφάνερη συγκίνηση, ο γέροντα απάντησε. Πε μου όμω, σε παρακαλώ, αν σε βάλω στον παράδεισο και δει από εκεί πω κάποιο καίγεται στι φλόγε του Άδη, θα μπορούσε τάχα να έχει ανάπαυση. Μα τι να κάνει, αυτοί οι ίδιοι φταίνε, λέει εκείνο. Και τότε ο γέροντα είπε με θλιμμένο βλέμμα: Η αγάπη δεν μπορεί να το υποφέρει. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλου. Όντω, ο μοναχό θα μπορούσε να επικαλεστεί τόνου συγγραμμάτων που μιλούν για ένδικον μισθαποδοσία ή που διευκρινίζουν ότι δεν είναι ο Θεό που επιβάλλει κακιασμένα μια τιμωρία, αλλά ο ίδιο ο μαρτωλό αυτό που επιλέγει να βιώσει αιώνια τη δική του κακία. Σωστά. Κι όμω ο Άγιο Σιλουανό δείχνει ότι δεν αρκεί καθ' αυτήν η δογματική πολιτική ορθότητα. Την απάντηση του μοναχού την άκουσε με οδύνη. Συγκινήθηκε, λέει, ολοφάνερα και θλίβη. Από τι? Από την ανενδίαστη σαρωτικότητα του κραδένοντος τη δογματική πολιτική ορθότητα. Στι ταραγμένε μέρε μα τώρα είναι βαρύ, πολύ βαρύ το πώ κατατίθεται στο δημόσιο χώρο το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Μην πλανάστε ούτε πόρνη, ούτε ρολάτρι, ούτε μυχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκίτη, ούτε πλέον έχτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ουλίδωρη, ο χάρπαγης βασιλεία Θεού κληρονομίσουση. Πρώτη προ επιστο... επιστολή. Και ήταν η από την ομάδα των μεταφραστών. Το λέω με τα λόγου γνώσεω. Ακριβώ διότι είναι σημαντικό το ερώτημα. Τι είχε προφθαλμό και καταδίκαζε ο Παύλο. Το ίδιο μάλιστα βλέπω και στη μετάφραση του Τρεμπέλα, εκδόση Σωτήρ 1978, αλλά δεν γνωρίζω το σκεπτικό του Τρεμπέλα. Πολύ σημαντικό για το σπαζοκεφάλιασμά μας είναι και το γεγονός ότι στον κατάλογο ο Παύλος περιλαμβάνει και την ιδρολατρία. Αυτή δεν είναι τα άλλα υπό την έννοια ότι επίσης αφορά όχι βιολογική ψυχοσωματική ταυτότητα, αλλά επιλογή και απόφαση. Και μάλιστα για έναν πιστό Εβραίο ή Χριστιανό, η δολολατρεία σήμαινε οργειώδει πρακτικέ, ιερή πορνεία κ.ο.κ. Και, και ο Τρεμπέλα σημειώνει στο υπόμνημα του ότι για τον λόγο αυτών ο Παύλο τοποθέτησε στο χωρίο την δολολατρεία ανάμεσα στην πορνεία και στη μυχεία. Με τα παραπάνω λίγα αντί πολλών, θέλω να επισημάνω ένα συντριπτικό κατά τη γνώμη μου έλλειμμα. Και το επισημαίνω ειλικρινά με αγωνία και πόνο. Πόνο για όσα παραλείπουμε εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Πόνο από τα δακρυσμένα ή οργισμένα μάτια πολλών ανθρώπων που βιώνουν απόρριψη τη ίδια του τη ύπαρξη. Ανθρώπων που κινδυνεύουν να ζουν σαν τσακισμένα καλάμια. Και σκέφτομαι πόσο εύκολα και πόσο βάναυσαν μπορεί να διαψευστεί στο δημόσιο χώρο η εικόνα που ίδιος ο ίδιο ο Θεό Πατέρα έδωσε για το γιο του. Να ο δούλο μου που διάλεξα, αγαπημένο μου, που εγώ τον εξέλεξα. Δεν θα μαλώσει και δεν θα κραυγάσει. Ούτε θα ακούσει κανένα στι πλατείε τη φωνή του. Δεν θα συντρίψει το ραγισμένο καλάμι. Δεν θα σβήσει το λιχνάρι που καπνίζει. Όσο το οδηγήσει τη δίκαιη κρίση στην νίκη. Πέφτει σαν μαρμαρόπλακα πάνω στο στέρνο το να και πολύ σωστά η μεθόδευση για νομοθέτηση χωρί διαβούλευση, αλλά ταυτόχρονα να απορρίπτεται ω αχρίαστη ενδοκλησιαστική διαβούλευση. Ο έχω νουν ψηφισάτο τα κροξίματα των κάθε λογή χιδεολόγων και των κάθε λογή τραμπούκων που χάνουν τον ύπνο του, αν δεν μπει ντε και καλά αυτό που ήδη θέλουν ή που έχει ορθοτομήσει ο κάθε λογή γκουρού του. Η αυτοεξέταση με βάση το Ευαγγέλιο είναι για τους χριστιανούς άσκηση πιστότητας στο ίδιο του το βάπτισμα είναι άσκηση στο να μην επικαλύπτουν τη φωνή εκείνου, τον οποίο δηλώνουν πώ αναγνωρίζουν ω κύριο του. Άσκηση στο να διακρίνουν τι όρισε ο Χριστό ω τα βαρύτερα του νόμου, με την πλειονεξία να χτυπάει κόκκινο, σε ποιου έκρουσε τον κόδωνα τη κολάσεω, α διαβάσουμε τον κατάλογο αποδεχτών των Ουέτου, ποιοι είπε ότι μπαίνουν στη βασιλεία του Θεού δυσκολότερα από όσο κοντζάμ καμίλα μπορεί να περάσει μέσα από την τρύπα τη βελόνα. Ακριβώ λόγω των επιλογών των πράξεων και τη εγωπάθεια του. Θανάσης Νίπα Παπαθανασίου, θεολόγος. Δεν μπορούσα να μην σα το διαβάσω. Μετά που το διάβασα, λέω είναι συγκλονιστικό και πρέπει να το μοιραστώ. Αυτά!